χρόνος ποτέ από μπροστά σας, μόνο από δίπλα σας ξυστά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Δεν δέχεστε κοπλιμέντα συχνά? Ναι, η αλήθεια είναι, δόξα τω Θεώ, ακόμα δέχομαι. Σας συναντάμε στο Δελφινάριο, σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, όπως συνηθίζει κάθε χρόνο ο Μάρκος Αφερλής. Ποδίεστε μια παρουσιάστρια, τη Μαρία την Παγκοδήμου. Ναι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να φτάσουμε κοντά, δηλαδή να μοιάζει κάπως στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που εκφράζεται. Μελετάμε λίγο πολύ και από εκεί και πέρα ο κόσμος. Θα κάνατε μια παρουσίαση αν σας κάνανε μια πρόταση από ένα τηλεοπτικό σταθμό? Δεν ξέρω. Δεν τρελαίνομαι κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Γιατί επειδή σαν χαρακτήρας είμαι λίγο αυθόρμητη, πιστεύω ότι μπορεί να ήμουν λίγο καυστική και δεν θα ήμουν καλή. Δεν θα ήμουν συμπαθής ίσως όσο πρέπει να είσαι. Είστε από τις γυναίκες που θα κάνατε κάποια αισθητική επέμβαση ή είστε αρνητική? Δεν είμαι αρνητική, αλλά φοβάμαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Φοβάμαι τα φάρμακα, φοβάμαι. Η αλήθεια είναι οτιδήποτε είναι έξω από τη φύση, αλλά μ' αρέσει η γυναίκα και ο άντρας, όχι μόνο η γυναίκα, να είναι... Να κρατιέται όμορφος καθώς περνάνε τα χρόνια. Τώρα κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες κρεμούλες, κάποια δεν θα έκανα, ναι, δεν το συζητώ. Αλλά όχι μεγάλα πράγματα και υπερβολές, διαλύωση, ναι. Εννοώ. Βλέπεις κάτι παιδάκια τώρα, δεν ξέρω από πού έχει γίνει αυτό μόδα, από τις Καρντάσιαν, δεν ξέρω, και κάνουν χίλια, κάνουν εδώ, βάζουν εδώ, γίνονται. Και είναι πόσο χρονών, 19, 20. Η Κόνη, για παράδειγμα, είχε ανεβάσει ότι έχω κάνει κάτι, έχω βάλει λίγο χίλι. Τραγικό. Έξαλλη έγινα. Ευτυχώς που δεν μένει. Είναι αυτό που φεύγει μετά από λίγο. Τρελάθηκα. Της είπα, τι είναι αυτό? Δεν είναι καθόλου ωραίο. Εσύ γεννήθηκες με χιλιάρες, της λέω. Όλοι μου λέγανε για τα χίλια σου. Σας το είπα ή το είδατε από τα social? Το είδα. Την πήρα τη τηλέφωνο. Έξαλλη. Έχετε μία κόρη. Σκεφτήκατε ποτέ ότι θα θέλατε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας? Ναι, το σκέφτηκα, αλλά επειδή ήμουν και χωρισμένη, είχα και το παιδί εγώ, δούλευα κιόλας, ήταν τόσα πολλά πάνω στο κεφάλι μου, που πραγματικά δεν είχα χρόνο για κάτι τέτοιο, το οποίο θα έπρεπε να το ψηρίσω και να είναι ο άλλος, όχι ο τέλειος που δεν υπάρχει, για να μπει μέσα στο σπίτι μου και μέσα στο παιδί μου, δεν θα το δεχόμουν ποτέ, οπότε, εντάξει. Όταν έφυγες στην Αμερική, τι κάνατε? Έπαθα κατάθλιψη, κάνα χρόνο, δύο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γιατί ήμασταν μαζί συνέχεια και η πλάκα είναι ότι μετά από 6 μήνες έχασα και το σκύλο μου. Δηλαδή έφυγε το παιδί, μετά έχασα το σκύλο μου και έμεινα μόνη μου τελείως. Εντάξει, είχα 2-3 φίλες που με στηρίξαν εκεί. Εντάξει. Φέτος γίνονται πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές σε όλα τα κανάλια. Ναι. Θα θέλατε να βρεθείτε σε μία από αυτές? Πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω τις κατάλληλες δημόσιες σχέσεις και τις γνωριμίες για να μπω, δυστυχώς.